Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο καλεσμένο. Έχουμε να βρεθούμε πάρα πολύ καιρό. Δύο συνεντεύξεις έχουμε κάνει και οι δύο αυτές συνεντεύξεις ήταν σε εξωτερικούς χώρους. Στη Θεσσαλονίκη κάπου στις αρχές του 90 και πριν από καμιά οκταετία, δεν θυμάμαι, κάπου στη λίμνη Πλαστήρα. Μοναδικός στο πώς ακριβώς πρέπει να στείνει τα πράγματα, ελέγχει τα πάντα. Τι είναι αυτό που τον κάνει πραγματικά να νιώθει ωραία, ακόμη και σε μια συνέντευξη σε εξωτερικό χώρο. Πολύ straight στις απόψεις του, διχάζει κάθε φορά που μιλάει την ελληνική κοινωνία. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ πιστεύει ότι θέλει να σώσει τον εαυτό του και την ψυχή του με τον αλέ αυτό που πιστεύει, παρά να κάνει δημόσιες σχέσεις. Είμαι σίγουρος ότι η συζήτηση θα κυμανθεί σε πλαίσια. Θα έρθουμε σε πολλές φορές σε κόντρα. Ελπίζω να καταφέρουμε και να έτσι κυλήσει όσο γίνεται πιο ομαλά. Κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, ο Νότης Φακενάκης. Οι φανατικοί οπαδοί του το φωνάζουν Άρχοντα. Τα τραγούδια του διαχρονικά μιλάνε στα μέσα σου. Έτσι ξεκίνησα, λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Αλλά μου δείξανε και άλλα, εγώ αντίκρισα. Ο ίδιος εκκεντρικός, ανατρεπτικός. Εγώ για ό,τι αγαπώ, δεν λογαριάζω την ζωή μου. Ξεχωριστός. Κάνω με καρδιά μου. Αυτός είναι ο Νότης, ο τραγουδιστής. Καβάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Γιατί ο άλλος, ο Νότης, ο άνθρωπος, παράλληλα, περπατάμε παράλληλα. Όταν αποφασίζει να μιλήσει, τα λεγόμενά του κάνουν πάταγο. Προβάτα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Και εσείς τσοπανάκια, πράιντε να κουρεύεστε. Προβάτα ξυπνάτε, πιάστε τα ύψωματα. Κύριε και κύριε, ο κύριος Νότης Φακενάκης, παρακαλώ. Oh no, nothing will never last control. We'll face to face. Εντάξει, φίλε, τόσο πολύ Σιριζέος δεν σε περίμενα, δηλαδή. Τόσο, με το σάκο κι εσύ. Ναι, αλλά δεν είναι κόκκινος. Δεν είναι κόκκινος, γιατί κόκκινο έχει ο Σταθάκης, νομίζω έχει κόκκινο. Όχι, μαύρο έχει ο Σταθάκης, γιατί πάει με το κοστούμι το μαύρο. Ο Τσακαλώτος έχει κόκκινο. Τσακαλώτος, δε φίλε. Ο απόλυτος εξευτελισμός, ναι, είναι, πώς να το πω, απαξιώνεις σαν υπουργός οικονομικών μιας πατρίδος, αυτοαπαξιώνεσαι και συνάμα απαξιώνεις και όλο το λαό. Γιατί, από την τσάντα? Κοίταξε, δεν γίνεται να πηγαίνει ο υπουργός με τα συμπράγκαλα του Υπουργείου Οικονομικών, όλα τα έγγραφα δηλαδή, με το κόκκινο σακίδιο. Δεν συνάδει. Καταρχάς, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία φορά ήταν στη λίμνη Τελευταία Πλαστήρα. Φορά στη λίμνη Πλαστήρα που είπαμε, είσαι καλά, στην υγεία σου. Καλά, αλλά άϊπνος. Άϊπνος γιατί, αν επιτρέπετε? Γιατί είμαι με το πρόβλημα της αϊπνίας. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι κάποιο πρόβλημα. Χρόνια? Χρόνια, ναι. Κοιμάμαι περίεργες ώρες, καθόλου για δύο μέρες. Καθόλου για δύο μέρες. Προσπάθησες να το λύσεις και ιατρικά αυτό και δεν λύνεται? Όχι. Προσπαθώ να τα βρω με τον εαυτό μου. Πήγες καθόλου σε ψυχολόγο, έχεις πάρει φάρμακα? Προσπαθώ να κάνω αυτοψυχολογία. Αυτοψυχολογία. Νομίζω ότι αποκλείται να πήγαινε σε ψυχολόγο. Δεν θα μπορούσε να με βοηθήσει, ξέρεις, γιατί, διότι το μυαλό βρίσκεται σε υπερδιέγερση, διότι του καλλιτέχνη κεραίες είναι μονίμως οικομένες, με συνέπεια αυτό που συμβαίνει τριγύρω σου. Να το εισπράττεις, να το επεξεργάζεσαι και το μυαλό βρίσκεται μονίμως σε επεξεργασία. Μάλιστα. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Πόσες μέρες έδειλε τώρα ύπνος? Κοιμήθηκα 5 ώρες μετά από μια μισή μέρα ύπνιας. Και οι γιατροί τι λένε, ότι δεν λύνεται αυτό, ας πούμε? Πρέπει να πας στους γιατρούς για να σου το πούνε. Εσύ με τους γιατρούς ούτε τα πας καλά? Δεν έχω πάει για να το συζητήσω. Μήπως τελικά σ' αρέσει να έχεις πρόβλημα? Όχι, δεν μ' αρέσει να έχω πρόβλημα. Ξέρεις, είναι μερικοί άνθρωποι που η απόλυτη ευτυχία δεν τους αρέσει πάρα πολύ. Θέλουν να έχουν προβλήματα στη ζωή τους. Ναι, δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δεν είμαι άνθρωπος ευτυχισμένος, διότι δεν μπορεί να είσαι ευτυχισμένος με αυτά που συμβαίνουν τριγύρω σου. Από την άλλη. Και η ευτυχία τι είναι, στιγμές είναι. Δεν είναι κάτι μόνιμο, ας πούμε. Μονίμως είμαι με στην τρελή χαρά, πρέπει να είσαι ανόητος. Πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος στον δρόμο αυτά που λες? Ο κόσμος με αντιμετωπίζει όπως είμαι. Δηλαδή? Και ο κόσμος ο περισσότερος
είναι σύμφωνος με αυτά που λέω, διότι τα βιώνει. Στον δρόμο υπήρχε κάποια στιγμή να σου κάνει κανείς τσαμπουκά? Ποτέ. Τι λες, Ρενότη, τι είναι αυτά που κάνεις? Ποτέ. Όχι, ε. Όχι. Τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού είναι αυτοί που δημιουργούν τις προϋποθέσεις να επηρεάζουν τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο και να νομίζουν ότι είσαι άλλο από αυτό που στην πραγματικότητα είσαι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο γκεμπελισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. Ναι. Δηλαδή, βιώνουμε μια φασιστική κοινωνία. Την έχουν διαμορφώσει έτσι, που σου απαγορεύουμε το δικαίωμα να έχεις αντίθετη άποψη από τους πολλούς. Βρισκόμαστε δηλαδή στη δικτατορία των πολλών. Ναι. Οι πολλοί κερδίζουν. Πάντως δεν είσαι από τους ανθρώπους που δεν είχες βήμα τηλεοπτικό. Έχουν ανάγκη τις πολλές φωνές, όποιες και αν είναι, αρκεί να κάνουν ακροματικότητα ή θεαματικότητα. Μα όχι, τώρα πλέον, αν είναι τα λόγια να είναι τόσο σκληρά ώστε να κάνουν κακό και να δημιουργούν επαναστατικές φυσιογνωμίες, δεν χρειάζονται τέτοια νούμερα. Ποιες επαναστατικές φυσιογνωμίες και ποια επανάσταση, σε ποιον λαό επανάσταση, με ποιον λαό επανάσταση? Δεν πιστεύεις στον ελληνικό λαό? Στον ελληνικό λαό πιστεύω. Αλλά? Στον ελληνικό λαό πιστεύω. Αποδεικνύουμε ότι είμαστε Έλληνες όμως. Δηλαδή? Με τις πράξεις μας αποδεικνύουμε ότι όταν ξεχνάς από τη μία στιγμή στην άλλη ότι ο άνθρωπος αυτός σε καταδυναστεύει και ο άνθρωπος αυτός είναι υπάλληλός σου, τότε σχέση με τους Έλληνες ποια έχει? Καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι. Στρατιώτης έχεις πάει? Έχω πάει. Έχεις πάει. Στο στρατό, επειδή υπηρέτησα την περίοδο των ημείων, θέλω να σου πω ότι πολλές φορές κατηγόρησαν την νεολαία και την κατηγορούν ακόμα ότι είναι η νεολαία του καφέ, της πλάκας και του ποτού. Θέλω να σου πω ότι όταν έγιναν τα ημεία, εκτός από τα πρώτα 30 λεπτά που κλάψαμε, μας έπιασε λίγο από τι μαλακία γίνεται τώρα, αμέσως μετά όταν ανεβήκαμε στα ΡΕΟ και μας βάλαν τον εθνικό ύμνο, είδα αυτά τα παιδάκια του καφέ να μεταμορφώνονται σε λιοντάρια. Πήραμε ένα δύο τηλέφωνο τη μάνα μας, ο άλλος πήρε τη γυναίκα, ο άλλος πήρε την κομμενά, ο άλλος την κοπέλα, ο άλλος από εδώ. Και σε 30 λεπτά είχαμε γίνει, αν μας έβλεπαν, θεριά. Θεριά. Θα τρομάζα. Και λέω, εγώ είμαι αυτός. Αυτό το παιδί που λες τώρα που περιγράφεις, ναι, του καφέ, το γαλούχησε ποιος? Ο προηγούμενος. Ναι. Ευθύνεται το παιδί που γαλουχήθηκε και διδάχθηκε από τους προηγουμένους να είναι το παιδί του καφέ? Όχι. Όχι, βέβαια, δεν χρειάστηκε και να μην είναι κάποιο άλλο παιδί. Ήταν, δόξα τω Θεώ, είχαμε ειρήνη. Δεν, θέλουμε δεν την έχει ειρήνη. Σημασία. Και όταν έχεις ειρήνη, δημιουργείς. Δεν είσαι στην απραξία. Τι δημιουργείς? Τα πάντα. Τι πιστεύεις ότι δεν δημιουργήσαμε? Δεν δημιουργήσαμε τίποτα. Μόνο καταστρέψαμε. Οι προηγούμενοι δηλαδή παρέλαβαν από τους προπροηγούμενους καμένη γη και παρέδωσαν στους επομένους καμία γη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η γη που πατάμε, που ονομάζουμε Ελλάδα, Ελλάδα δεν είναι, διότι δεν ανήκει στον λαό που την κατοικεί. Βρισκόμαστε κάτω από κατοχικό καθεστώς, απλά δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, διότι όταν με φασιστικό απόλυτα τρόπο σου απαγορεύουν τα χρήματά σου, ας πούμε, που αποταμίευσες στην τράπεζα να πας να τα διαχειριστείς, να τα πάρεις κτλ., σημαίνει δικτατορία. Όταν σου απαγορεύουν να έχεις γνώμη και σου σε περιγελούν ότι έχεις γνώμη παντός επιστητού, συνεπάγεται φασισμός. Mm. Όταν δημιουργούν προϋποθέσεις πτώχευσης της πατρίδος και του λαού, είναι δικτατορία. Ναι. Δεν είναι δημοκρατία. Λένε ότι οι χώρες έχουν τους πολιτικούς που τους αρμόζουν. Συμφωνείς, ναι, αυτό? Ναι, συμφωνώ. Ναι. Εσύ, ο κόσμος εδώ ψήφιζε τα προηγούμενα χρόνια Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Πασόκ ψήφισες ποτέ? Όχι, Γρηγόρη μου, δεν ψήφισα. Ούτε Νέα Δημοκρατία? Όχι, Γρηγόρη, δεν ψήφισα. Ούτε Πασόκ, ούτε Νέα Δημοκρατία. Έχω ψηφίσει μόνο μία φορά στη ζωή μου και ψήφισα αυτούς που βάλανε στη φυλακή ένα δίκο. Δηλαδή? Πρόσφατα δεν έβαλαν στη φυλακή ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό? Τη Χρυσή Αυγή. Τι προσβολή? Τη Χρυσή Αυγή εννοείς. Τι προσβολή? Ναι, αλλά νομίζω ότι οι κατηγορίες είχαν να κάνουν με οργάνωση, με εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Αυτά πρέπει πρώτα να τα αποδείξεις και μετά να καταδικάσεις και να φυλακίσεις τους ανθρώπους. Δεν τους φυλακίζεις προκαταβολικά. Mm-hmm. Δικτατορία, φασισμός. Λένε φασίστες, οι φασίστες. Φασίστες. Μάλιστα. Αυτό που συνέβη με τον Ρουπακιά που έχει δεχθεί η Χρυσή Αυγή, ότι υπήρξε εγκληματική όλη του πράξη. Την ζωή ο άνθρωπος, ο οποίος αφαιρεί τη ζωή άλλου ανθρώπου, πρέπει να την περάσει τιμωρημένος, στη φυλακή. Άρα είσαι αντίθετος από την αποφυλάκησή του αυτή τη στιγμή? Εννοείται. Μάλιστα. Όταν έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο και δεν τον έχει σκοτώσει εν θερμό, δηλαδή έγινε επεισόδιο, ας πούμε, κάτι έκανε στο σπίτι σου κτλ., τότε πρέπει να μείνεις μέσα όλη σου τη ζωή. Άρα το γεγονός ότι βγήκε είναι κάτι που ούτε σε να σου αρέσει και θεωρείς ότι... Όχι, δεν μου αρέσει, είναι άδικο. Είναι άδικο, ναι. Μάλιστα. Το να φυλακίζεις όμως ανθρώπους χωρίς να τους έχεις περάσει από δίκη και να έχει αποδειχθεί η ενοχή τους για να φυλακιστούν, σημαίνει δικτατορία. Θα μπορούσες να πολιτευτείς με τη Χρυσή Αυγή, αν σου λέγανε? Δεν πολιτεύομαι με κανέναν, πολιτεύομαι μόνος μου, πολιτεύομαι με τους ανθρώπους που υπάρχουν τριγύρω μου.
Δεν έχει σκεφτεί δηλαδή να κατεβεί ποτέ, δεν θα κατέβαινε ποτέ. Δεν κατεβαίνω, εγώ μόνο ανεβαίνω. Δηλαδή θα κατέβω στην πολιτική που στο μυαλό του τι έχουν αυτοί οι παγαπώντιδες. Θα κατέβω στον λαό, αισθάνομαι ανώτερος, θα κατέβω στον λαό να τους κάνω να νιώσουν ότι είμαστε ένα και το αυτό, ούτως ώστε να τους κλέψω τη δύναμη της ψήφου και μετά θα σας δείξω εγώ τι θα πάθετε. Οι τελευταίες σου δηλώσεις στην Κύπρο, έμαθες τι έγινε. Δεν τα παρακολουθώ. Μου δίνουν κάποιες εικόνες κάποιοι φίλοι οι οποίοι τα παρακολουθούν. Μπήκανε το ΑΚΕΛ, ανακοίνωσε ότι θα εγγράψει στη Βουλή το θέμα της προσβολής της συνέντευξης, ότι έγινε στην κρατική τηλεόραση και ότι αυτά δεν μπορούσαν. Πριν από 4 χρόνια μου έχουν ζητήσει συνέντευξη από το ΡΙΚ, η οποία είναι να παρουσιαστεί αύριο και την συνέντευξη την έκοψαν. Αν αυτό δεν είναι φασισμός και λογοκρισία, τι είναι. Και τώρα μου ξαναζήτησαν συνέντευξη την οποία έδωσα και το ΑΚΕΛ, όπως λες, η αριστερή, ας πούμε, παράταξη του νησιού. Λέει αυτά που λέει, δεν ξέρω. Θα σου πω ότι ακριβώς έτσι για να έχεις μια. Η κρατική τηλεόραση λέει έγινε προαγωγός του ρατσισμού στο όνομα της ελευθερίας του λόγου. Έστω κι αν ο ρατσισμός είναι από τη φύση του εχθρός της ελευθερίας και της δημοκρατίας, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής του ΑΚΕΛ. Είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που η Ευρωπαϊκή και η Κυπριακή νομοθεσία απαγορεύει τη διακίνηση θέσεων που εξωθούν στο μίσος και στη βία, γεγονός το οποίο συνειδητά παραγνώρισε το ΡΙΚ παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία. Πού είναι οι εκφράσεις περί ρατσισμού? Δεν είναι πρόσφυγες αυτοί που ήρθαν εδώ, είναι ρυψάσπιδες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με πορτοφόλια γεμάτα με 500 ευρώ. Ρυψάσπιδες. Τους είπες ότι δεν τους επιτέθηκε καμιά άλλη χώρα. Έφυγαν από την πατρίδα τους που έχει εμφύλιο πόλεμο. Έρχονται εδώ με πορτοφόλια γεμάτα με χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Επειδή εγώ το έχω δει. Εσείς δεν το έχετε δει. Εγώ μεγαλώνω στην ΚΟ. Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ήταν το μαύρο καλοκαίρι που πέρασα. Επί 6 μήνες λοιπόν που συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν, οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν από την Συρία, που αν τους έχετε προσέξει όλοι είναι σχεδόν νέοι στην ηλικία, είναι δηλαδή η εποχή, η περίοδος που μπορούν να δημιουργήσουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά κτλ. Πάμε στην αλλίωση την πληθυσμιακή, δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν, το ότι τους φέρνουν και τους απαγορεύουν να φύγουν και μένουν εδώ και το κάνουν αποθήκη το μαγαζί μας, δεν είναι τυχαίο. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έχουν φύγει από την πατρίδα τους, είναι πολύ καλοντημένοι, κακό δεν είναι αυτό, θα ολοκληρώσω. Είναι καλοντημένα παιδιά και επίσης όλοι γνωρίζουν την αγγλική. Και έχουν γεμάτα πορτοφόλια, κυριολεκτό, και όταν είπα για 500 άρικα, είναι η μεταφορά της εικόνας που έχουν οι μαγαζάτορες στην ΚΟ. Δηλαδή ψιλοπλούτησαν κατά κάποιο τρόπο από τους Συρίους. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τα παιδιά οικογενειών ευπόρων, που κάποια στιγμή εγώ να σώσω το παιδί μου θέλω τώρα, αν έγινε πόλεμος με άλλους ή εμφύλιος, να φύγει το παιδί μου να σωθεί. Δεν είναι κακό αυτό. Απ' την άλλη όμως, όταν πηγαίνεις σε ένα σπίτι ξένο, δεν πρέπει να χτυπήσεις την πόρτα και να περιμένεις τον ιδιοκτήτη να σου πει πέρασε. Έρχονται λοιπόν δαηλίδικα, διότι γίνεται δουλεμπόριο, τους παίρνουν πάρα πολλά λεφτά των ανθρώπων και θα ήταν προτιμότερο όλοι αυτοί οι ανθρωπιστές, οι οποίοι είναι απόλυτα υποκριτές, να προσπαθήσουν να σταματήσουν τον πόλεμο και να μην ξεριζώνονται οι άνθρωποι από τις πατρίδες τους. Γιατί δεν ήρθαν οι Ιρακινοί όταν έγινε αυτό που έγινε στο Ιράκ, που ήταν χειρότερο από ό,τι έγινε τώρα στην Συρία? Γιατί από τη Λιβύη δεν ήρθαν όλοι αυτοί που ήρθαν? Ήταν η στιγμή η κατάλληλη για να χτυπήσουν με τον τρόπο που χτυπούν και να δημιουργήσουν ένα ντόμινο που ξεκινάει από την Ελλάδα. Πάντως δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπήκαν σε διαδικασία άνθρωποι με πάρα πολλά λεφτά να μπουν σε λαστιχένιες βάρκες, να πνιγούν και να χάνονται παιδάκια. Να σου εξηγήσω, να σου απαντήσω. Έχεις δει καθόλου πώς έχει γίνει η Συρία? Αυτό που συνέβη στη Συρία δεν έγινε στο Ιράκ. Ναι. Στη Συρία, και με ξένη δύναμη. Ναι, στη Συρία νότι έχουν καταστραφεί, όταν λέμε ολοσχερός πόλης, θέλω να πω δηλαδή δεν έχει μείνει, όχι μαγαζί, όχι δρόμος, τίποτα. Άρα δεν μπορείς να μείνεις εκεί. Όχι βέβαια. Δεν μπορείς. Άρα παίρνεις λοιπόν ό,τι μπορείς, τα υπάρχοντά σου, και αν μπορείς και τις οικονομίες σου, που τις είχες κάτω από το σκέπασμα, και μπορεί να ήταν και, ενώ ας πούμε σε ευρώ, 5.000-10 και φεύγεις. Άρα πού θα πας? Να πας πού? Στα Αραβικά Εμιράτα πηγαίνεις. Συγγνώμη, να σου πω. Στα Αραβικά Εμιράτα πηγαίνεις. Οι περισσότεροι συγγενείς τους είναι στην Ευρώπη. Πώς είναι οι περισσότεροι συγγενείς? Μα είναι πάρα πολλοί κόσμος εκεί. Είναι η Γερμανία, η Αγγλία. Συγγνώμη λίγο. Αν αυτή τη στιγμή άνοιγαν τα σύνορα, ή πόσος κόσμος πέρασε τα σύνορα για να φύγει για την Ευρώπη? Χιλιάδες. Γιατί δεν ελάχιστοι. Όχι ελάχιστοι, έφυγαν αρκετοί. Ελάχιστοι. Είναι αυτός που αφήνει την ασπίδα στην ώρα του πολέμου. Αλλά έχει μάνες, έχει παιδάκια. Δεν μπορώ να τους ονομάσω ρύψασπις τη μάνα με το παιδάκι. Τα γυναικόπαιδα φεύγουν πρώτα να σωθούν. Εννοείται. Σου εξήγησα προηγουμένως ότι κι εγώ, αν ήμουν στην θέση των πατεράδων εκεί, το ίδιο θα έκανα για το παιδί μου. Δεν αντιλέγω. Να σωθεί το παιδί μου. Ναι. Απ' την άλλη όμως, μήπως θα πρέπει να βρούμε τρόπο εμείς εδώ που έχουμε εμφύλιο πόλεμο να συμφιλιωθούμε ή
να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να την καλυτερέψουμε και όχι να σηκωθούμε όλοι να φύγουμε, γιατί έτσι τι κάνουμε. Αφήνουμε σε αυτούς που δημιούργησαν το διέργεια και βασίλευε το πρόβλημα στην πατρίδα μας να μας πάρουν την πατρίδα. Τη Συρία δηλαδή, τώρα που την κατεδάφισαν, θα έρθουν οι ίδιες εθνικές, πολυεθνικές εταιρείες να την αναστηλώσουν και συγχρόνως να τους έχουν πάρει και οτιδήποτε υπάρχει στο επεδαφός τους. Αυτά είναι τα σχέδια. Μάλιστα. Κοίταξε, συμφωνώ ότι ίσως η ιστορία πολλές φορές βοηθάει σε αυτά που λες και έχει δείξει σε πάρα πολλές περιοχές ότι έχουν συμβεί αυτά και αυτά. Αλλά εγώ θα μείνω πραγματικά στον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί όλα τα άλλα μπορεί να είναι και θεωρητικά, μπορεί να είναι και αυτά όπως λες πολύ αληθινά, γιατί τα έχουμε ξαναδεί να συμβαίνουν σε πάρα πολλά μέρη. Πετρέλαια, ορυκτός πλούτος και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά στο διατάφτα, είναι σκληρό να λες την ώρα που κάποιος πνίγεται, ας πούμε, έχουν χαθεί 10.000 παιδάκια. Ρε Σύ Γρηγόρη, φύγανε οι άνθρωποι με τα παιδάκια τους και μπαίνουν μέσα στις λαστιχένιες βάρκες, μέσα στην θάλασσα. Φταίω εγώ, πρέπει να έχω εγώ ενοχές και να αισθάνομαι τύψεις γιατί ο πατέρας και η μάνα πήραν το παιδάκι, το βάλανε σε μία λαστιχένια βάρκα και ταξιδεύουν μες στο Αιγαίο και πνίγονται. Αλλά αν μπορείς να βοηθήσεις, βοήθα. Μα να βοηθήσεις, αλλά πώς να βοηθήσεις, αφού τριγύρω μου υπάρχουν οι συνάνθρωποι μου που ζουν σε αυτή την πατρίδα, να μην βοηθήσω αυτούς πρώτα. Να βοηθήσουμε και πρώτα εκεί. Θα βοηθήσουμε το σπίτι μας και μετά θα βοηθήσουμε τον γείτονα. Ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μπορούν να τους βοηθήσουμε. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί. Λίγο, τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Καταρχάς ουσιαστικά τι θέλουν. Αυτοί άνθρωποι, ξέρεις τι θέλουν. Ναι. Να αναβλώσουμε τρένα. Και να τους στείλουμε στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ελβετία, στη Σουηδία. Αυτό θέλουν. Και παπόρια, και να τους πάμε απέναντι στην Τουρκία, που είναι και μεγάλη χώρα κτλ. Να τους φιλοξενήσουν, που έχουν και την ίδια θρησκεία, μιλάνε παρόμοια γλώσσα. Μα δεν θέλουν να φιλοξενηθούν, Γρηγόρη. Να αρχίσουν τη ζωή τους δεν θέλουν αυτοί. Εδώ. Εδώ. Ναι, να αρχίσουν κάπου τη ζωή τους. Εδώ. Πάντως είναι πολύ σκληρό να ξεριζώνεσαι από την πατρίδα. Το, δηλαδή, πιο σκληρό. Το πιο σκληρό. Είμαι πρόσφυγας, Γρηγόρη μου. Ναι, επειδή είμαι και εγώ όμως από τη Σμύρνη, Αρναούτογλου στην 22, στην καταστροφή. Θέλω να σου πω δηλαδή και επειδή τον πρόλαβα τον παππού. Ήρθε ο κατακτητής, μας έκλεψε την πατρίδα και μας σκότωνε. Και αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Πρόσφυγες, προσφυγήν. Αυτοί δεν ήταν προσφυγήν. Οικειοθελώς. Οικειοθελώς έφυγαν. Να ζήσουν οι άνθρωποι, να τους πάρει η Γερμανία, η Αγγλία και η Σουηδία και η Ελβετία. Όχι να μου αφήνεις ανοιχτά τα σύνορα προς τα δω και να μου τα κλείνεις από εκεί και να μην έχουν κυρώσει αυτοί που κλείνουν τα σύνορα των ανθρώπων που θέλουν να φύγουν να πάνε στη Γερμανία γιατί έχουν συγγενείς. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να τα λέμε ακριβώς όπως είναι. Όχι όπως γουστάρουμε, όπως τα λένε τα μέσα μαζικού επηρεασμού, που δεν υπάρχει πια Έλληνα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο πρόσφυγες υπάρχουν. Να βοηθήσω τον άνθρωπο. Έχω τη δύναμη να τον βοηθήσω. Έχω δύναμη να βοηθήσω 10. Άμα μου στέλνεις χίλιους. Άρα αυτή τη στιγμή εσύ τι πιστεύεις ότι. Είναι έργος. Είναι σχέδιο. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να κλείσουμε το θέμα αυτό το προσφυγικό. Να σταματήσουν τον πόλεμο εκεί που υπάρχει. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Οι ίδιοι οι οποίοι κάνουν τους ανθρωπιστές είναι αυτοί που έχουν τις πολυεθνικές και πουλάνε όπλα. Είναι τόσο υποκριτικό όλο αυτό που συμβαίνει, που μας κάνει εμάς τώρα να αναγκαζόμαστε να αισθανόμαστε τύψεις και ενοχές για κάτι που δεν φταίμε και αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα να είναι αυτοί που μας κάνουν και με το δάχτυλο έτσι. Όχι, μαντάμ, το δάχτυλο να το βάλεις εκεί που σου πρέπει. Να ευχαριστηθείς. Μην μας το σηκώνεις. Μας έχετε βάλει, ας πούμε, από τη μία μέρα στην άλλη και χρωστάμε 380 δισεκατομμύρια ευρώ. Κανείς δεν κάθεται να πει από αυτούς οι οποίοι τώρα κυβερνούν, που είναι υπαλληλοί μας. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος, ποιοι το δημιούργησαν, πού διοχετεύτησαν τα χρήματα, γιατί τα δανειστήκαμε. Κανένας. Οι τράπεζες κλειστές. Κλείνεις την τράπεζα που είναι ιδιωτικό μαγαζί και έχω κάνει εγώ σύμβαση και έχω βάλει τα χρήματά μου και μου δεσμεύεις το λογαριασμό μου και δεν μου αφήνεις, δεν μου επιτρέπεις να διαχειριστώ την περιουσία μου, να αυγατήσουν τα λεφτά μου για να έχει παραγωγή η χώρα, ούτως ώστε να έχουμε πλούτο, να μπορούμε να ξεχρεώσουμε κάποια από αυτά που λένε ότι χρωστάμε. Δεν θέλουν να ξεχρεώσουμε, Γρηγόρη μου. Γιατί άμα ξεχρεώσεις, πάρεις να είσαι αιχμάλωτος. Θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολλά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να σταματήσω τη συζήτησή μας. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νότι Φακενάκη. Μάλιστα, είμαστε εδώ μαζί με τον Νότι Φακενάκη. Πιστεύεις λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία τελικά είναι ένα στημένο παιχνίδι. Είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ναι. Και δεν το λέω τώρα. Το είπα το 2010 τον Οκτώβριο στον Αντώνη Στρόιτερ, όπου του είπα το εξής. Αντώνη, από αυτή τη στιγμή, γιατί με ρώτησε τι νομίζεις ότι θα συμβεί, δηλαδή τι θα γίνει τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, σύγχυσης, αυτό θα συμβεί. Θα είναι τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε δεν θα ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε. Θα αλλάξουν όλα και ό,τι ξέραμε θα ξεχάσουμε. Και όντως έτσι έγινε. Και έλεγα τότε ένα τραγούδι, τον King Crimson, που έλεγε «Confusion will be my epitaph», που σημαίνει «Σύγχυση θα είναι ο επιτάφιός μου». Και μέσα στο τραγούδι έλεγε «Η γνώση είναι ένας φίλος πεθαμένος πια». Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να εν κατακλείδη να πω ότι. Άρα δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε όλες αυτές οι κυβερνήσεις που. Οι άνθρωποι εννοείς που ξεριζώνονται. Που έφτασαν εδώ.
Μα είναι δυνατόν. Ήταν σκληρά τα λόγια. Δεν ήταν καθόλου και σκληρά. Σαν ρίψας πεις, και σαν ότι έχουν 500. Το τι είναι ρίψας πεις, είναι ρίψας. Όταν φεύγεις από εμφύλιο πόλεμο, δεν φεύγεις όταν σου κάνει πόλεμο ο εχθρός. Φεύγεις όταν γίνεται πόλεμος με τον αδελφό σου. Συμφιλιώνεσαι με τον αδελφό. Να πούμε ότι τα βάζουμε με αυτούς που κλείνουν τα σύνορα και όχι με αυτούς που κινδυνεύουν. Εγώ τα βάζω με αυτούς που δημιουργούν τους πολέμους. Τα βάζω με αυτούς τους οποίους γίνονται κυβερνήτες, αλλά εξυπηρετούν συμφέροντα όχι των λαών, αλλά συμφερόντων άλλων ανθρώπων. Θεωρείς ότι ο σημερινός Έλληνας είναι ρατσιστής? Όχι βέβαια. Ρατσιστική διάθεση ο Έλληνας δεν έχει. Το να έχει απειβδίσει, διότι κάποια στιγμή, ας πούμε, αυτό που γίνεται τριγύρω σου είναι τόσο έντονο, τόσο μεγάλο που δεν μπορείς να το ελέγξεις, δεν μπορείς να το διαχειριστείς, αισθάνεσαι κάποια στιγμή ότι το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει. Δηλαδή, μετά από 5 χρόνια, πώς θα είναι? Οι άνθρωποι αυτοί γενοβολάνε. Σε λίγο πραγματικά θα γίνει η μουσουλμανοποίηση της Ελλάδος. Μουσουλμανοποίηση της Ελλάδος. Το πιστεύεις αυτό? Απόλυτα. Μες στο σχέδιο είναι. Πληθυσμιακή αλλίωση. Διότι όταν έχεις μία γροθιά, έναν λαό γροθιά, είναι, πώς να το πω, δύσκολος αντίπαλος. Όταν είναι διασπάρτος ο λαός, εδώ όμως είναι ότι μου δεν πάθαμε τίποτα με 400 χρόνια σκλαβιές. Δεν υπήρξε σκλαβιά στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε σκλαβιά. Όχι βέβαια. 400 χρόνια δηλαδή Τούρκοι εδώ. Σου μάθανε σένα από τότε ότι ήρθαν ορδές στρατιωτών Τούρκων και μας κατέκτησαν? Δεν υπήρξε. Ζούσανε μαζί μας. Δεν ήρθαν ορδές στρατός για να μας κατακτήσει. Αλλιώς έχει κατακτηθεί η Ελλάδα πνευματικά. Συγγνώμη, πνευματικά δεν κατακτήθηκε, γι' αυτό και μιλάμε σήμερα ελληνικά. Όχι, πνευματικά κατακτήθηκε, πώς? Αλλά δεν έμειναν εδώ οι Τούρκοι, δεν ήρθαν τόσοι Τούρκοι, ούτως ώστε να τουρκέψουμε κι εμείς. Ναι, να σου πω, το μεγαλείο μας θα είναι να τους αφομοιώσουμε και να τους κάνουμε τόσο πολύ σημαντικούς στο να νιώθουν Έλληνες. Ποιους? Θέλω να πω δηλαδή στα 400 χρόνια σκλαβιάς, δεν ξέρω πόσες γλώσσες. Μα δεν ήταν σκλαβιά αυτή που περιγράφεις. Δεν ήταν σκλαβιά στην... Η Εκκλησία σκλάβωσε την πατρίδα. Η Εκκλησία, η Χριστιανική Εκκλησία. Ναι, ναι, Χριστιανική Εκκλησία. Σκλάβωσε την πατρίδα. Ναι, ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, γιατί. Να μην σου κάνει καθόλου εντύπωση. Άμα γυρίσει το κεφάλι σου οπουδήποτε αριστερά, δεξιά και υπάρχει ύψομα, θα δει προφητηλία. Αν από ένα νησί, ας πούμε, τι θα πει στου σιώτες για τη σφαγή τη Χίου? Ότι το έκανε Εκκλησία. Πιάνουμε τώρα το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Γιατί μήπως δεν σφαγιάστηκε κόσμος και κοσμάκης επί τουρκοκρατίας εδώ πέρα. Μονοκοπανιάς σφαγίασαν 50.000 Έλληνες. Ο πρώτος πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ήταν ο Γενάδιος. Ο οποίος Γενάδιος ήταν ο καθηγητής, ο διδάσκαλος του Μωάμεθ του Β' του Πορθητή. Αλλιώς είναι η ιστορία από ό,τι μας την έμαθαν. Ναι. Το μόνο που έχει να προσφέρει η Εκκλησία, που το έχει πραγματικά προσφέρει, είναι η διαιώνιση της γλώσσας. Διότι οι μόνοι οι οποίοι μιλούν ελληνικά, οι μόνοι είναι οι ιερείς που διαβάζουν το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι γραμμένο στα αρχαία ελληνικά. Αυτό. Ναι. Ένα πράγμα θα κρατήσω. Το ότι ήμασταν σκλαβωμένοι, ήμασταν 400 χρόνια. Ναι. Το ότι άντεξε η ελληνική γλώσσα, άντεξε. Το ότι υπήρξαν τα κρυφά σχολεία όπου γινόταν δουλειά, υπήρξαν. Το ότι κατάφερε και η θρησκεία μας να επιβιώσει, επιβίωσε. Αυτό το κουμάντο. Τι επιβίωσε, αυτό ήταν το κουμάντο η Εκκλησία. Μάλιστα. Είσαι άθεσκο. Είναι τυχαίο το ότι η μισή Ελλάδα ανήκει στην Εκκλησία, τη Χριστιανική. Mm-hmm. Είναι τυχαίο. Και έχουν χρυσόβουλα. Ποιος σου τα έδωσε? Δηλαδή, πώς σου δίνει ο κατακτητής, ας πούμε, με μία βούλα από εδώ μέχρι μεθαύριο μία έκταση? Γιατί στη δίνει? Μάλιστα, δεν το έχετε αναρωτηθεί ποτέ. Ακόμη και αν δεν πας καλά με την Εκκλησία, με τον Θεό, ναι, πώς θα πας? Με τον Θεό πώς να τα πάω, εσύ Γρηγόρη, βλάσφημος είμαι? Τι εννοείς? Πώς να τα πάω με τον Θεό? Ξέρω ποιος είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός. Έχεις ποτέ ζητήσει? Αγνωστικιστής είμαι. Έχω ζητήσει τη βοήθειά του. Έχεις ζητήσει τη βοήθειά του? Σε μια δύσκολη περίπτωση, ναι, που έχανα την μητέρα μου και τον αδελφό μου, ζήτησα την βοήθειά του. Ναι. Ένιωσες τον εαυτό σου, δηλαδή. Ένιωσα την ανάγκη να ζητήσω από το Θείον, από το Μέγιστο, το οποίο δεν το γνωρίζω όμως. Γιατί άμα φτάνει ο άνθρωπος να περιγράφει τον Θεό, πόσο γελίος είναι? Είναι έτσι, είναι αλλιώς, μας είπε εκείνο να κάνουμε το άλλο. Δεν γνωρίζω πώς είναι ο Θεός, αλλά έχω ανάγκη την Θεία δύναμη που είμαι βέβαιος ότι υπάρχει, η μέγιστη δύναμη. Δεν την γνωρίζω όμως. Δεν της δίνω ονομασία. Το Θείον δεν το ξέρω. Και ζήτησα τη βοήθεια του Μεγίστου. Ο χριστιανισμός για σένα τι είναι? Πιστεύεις ότι είναι μια θρησκεία που διδάσκει την αγάπη? Ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία όπως και όλες οι θρησκείες που διδάσκουν την αγάπη, εκτός από ορισμένες όπως είναι ο Ισλαμισμός, που διδάσκει την αγάπη μέσω μίσους. Μέχρι εκεί. Δεν γίνεται πράξη όμως. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι το τρίπτυχο. Το πιστεύεις? Πατρίς, οικογένεια. Σε έπιασα εδώ. Νομίζω δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό. Το τρίπτυχο είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δεν ξέρω αν είναι τρίπτυχο. Για μένα είναι δίπτυχο. Είναι δίπτυχο. Είναι πατρίς και οικογένεια. Okay, δεν θα εγώ επιμείνω. Στα αυτόγραφά μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια γράφω, επειδή έχω ανακαλύψει σε εισαγωγικά, ναι, τον Θεό,
η αγάπη και η αλήθεια οδηγό σου. Όποιος συμβαδίζει με αυτά, νομίζω ότι είναι χριστιανός. Γιατί μέσα στην αγάπη και την αλήθεια συμπεριλαμβάνονται όλα. Δεν χρειάζονται τα άλλα. Εγώ θέλω να σου πω ότι επειδή δεν είναι η δουλειά μου σε αυτό το σημείο ούτε να συμφωνήσω ούτε να διαφωνήσω, απλά να κάνω τον αντίλογο, νομίζω το καταλαβαίνεις. Και οποιοδήποτε φορά, όποτε πάω να κάνω εγώ συνέντευξη και να είμαι εγώ συνεντευξιαζόμενος, μπορεί να με ρωτήσει οποιοδήποτε τα πάντα για να πω και εγώ την άποψή μου. Απλά εδώ είμαι για να κάνω τον αντίλογο, ουσιαστικά για να βγουν οι δικές σου απόψεις. Για σένα ο Χριστός το θεωρείς πιο πολύ ιστορικό πρόσωπο? Ο κεχρισμένος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αν λεγόταν έτσι, αν έζησε, που τον ονόμασαν μετά Χριστό, που είχε δηλαδή το χρίσμα, εάν υπήρξε, ενδεχομένως ήταν ένας επαναστάτης. Μάλιστα. Και γι' αυτό τον έφαγαν. Σ' αρέσουν αυτά που είπε? Αγάπη. Εννοείται. Εννοείται. Αλλιώς δεν θα ήταν και χρισμένος. Και επίσης, έχω, χωρίς να είμαι θρησκευόμενος, έχω βαπτίσει τα παιδιά μου, διότι όταν κάποια στιγμή είδα έναν άνθρωπο ιερέα σε ένα ναό εκεί στο παλιό αεροδρόμιο, στον αεροδιάδρομο στο τέλος, που βάπτιζε το παιδάκι κάποιων φίλων, βλέποντας τον άνθρωπο αυτόν, αντελήφθην ότι είναι Αγία Μορφή, δηλαδή είναι ένας σεμνότατος, σε βάθος όμως, ειλικρινής, χριστιανός και χρισμένος άνθρωπος. Και πήγα τα παιδιά μου εκεί για να τα ακουμπήσει, να τους δώσει το χρίσμα, χωρίς να πιστεύω στην θρησκεία. Πίστεψα στον άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος πραγματικά πρέσβευε την αγάπη. Έχεις παντρευτεί? Δεν είμαι παντρεμένος, είμαι νυμφευμένος. Νυμφευμένος. Γιατί η παντρεμένος θα έχω παντρευτεί με άντρα. Η παντρεμένος. Μάλιστα. Δεν πιστεύεις, τα έκανες όλα. Νυμφεύθην τη γυναίκα μου, γιατί κάποια στιγμή όλα τα κοριτσάκια θέλουν να φορέσουν τον νυφικό, να ζήσουν εκείνη την ημέρα. Πραγματικά ήταν εξαιρετική ημέρα όλη η διαδικασία. Χωρίς να το πιστεύω. Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα η σφραγίδα του παπά ή του δημάρχου, ας πούμε, για να πω ότι εγώ θα ζω με αυτόν τον άνθρωπο. Η γυναίκα σου είναι πιο πιστή από σένα σε ό,τι αφορά εννοώ τη θρησκεία? Δεν έχει θρησκεία. Δεν έχει. Και εκείνη. Είναι τα παιδιά, άθρησκα. Άθρησκα και αυτά. Άθρησκα και αυτά. Άκου να δεις τώρα. Μου βγήκαν άθρησκα. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να τα αφήσεις να αποφασίσουν μόνα τους? Μόνα τους αποφάσισαν. Ναι, με αυτά που δεν τα επηρεάσα. Στο λόγο σου? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ, σε τίποτα. Δεν πήγες ποτέ στη διαδικασία να τους πεις ακούστε τον πατέρα σας τι λέει? Όχι, ποτέ. Τα παιδιά μου. Προστιμήν σου αυτό που λες, γιατί θα μπορούσε να μου πεις ότι τους έχω μιλήσει και. Όχι, 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 δεν τους έχω μιλήσει. Τους έχω μεταφέρει κάποιες από τις απόψεις μου και μέσα από τη διαδικασία, μέσα από τον χρόνο δηλαδή, από αυτά που ζουν, από αυτά που έχουν ακούσει, από αυτά που βιώνουν, έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Τώρα που είπες ότι παντρεύτηκα με άντρα, που είπες ότι με τον παντρεμένο. Υπαντρεμένος. Πες μου για το σύμφωνο συμβίωσης. Αν δύο άνθρωποι. Αν δύο άνθρωποι έχουν αποφασίσει που είναι από το ίδιο φύλο να συζήσουν για τους δικούς τους λόγους, είναι δικαίωμά τους. Αναφέρετο. Το να κάνουν προσύμφωνο, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έχουν εξασφαλίσει ο ένας και ο άλλος τα της σχέσεως με την πολιτεία, μετά από θάνατο του ενός, ούτως ώστε η περιουσία να πάει εκεί που πρέπει, μέσα μαζί τους, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν φτάνουν στο σημείο αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι δικαίωμά τους να ζουν όπως θέλουν, να ζητούν, και όχι να ζητούν, να απαιτούν να υιοθετούν παιδιά, όχι απλά είμαι απέναντί τους, αλλά με κάνουν εχθρό τους, με κάνουν να τους απεχθάνομαι, διότι θέλουν να εγκληματίσουν. Πώς μπορείς να πάρεις ένα παιδάκι, το οποίο είναι και ξένο, να το βάλεις σε μια οικογένεια, που υπάρχουν δύο άνθρωποι, αρσενικοί ή θηλυκοί, που ένας παίζει τον ρόλο του πατέρα και ο άλλος της μητέρας, ενώ δεν είναι. Τι φοβάσαι να μην γίνει? Μέσα σε ένα σπίτι ομοφιλοφίλων, τι θα γίνει? Γιατί, εγώ, δηλαδή, συγγνώμη, τόσα χρόνια που δεν υπήρχαν σπίτια ομοφιλοφίλων. Τι? Γεννήθηκαν εκατομμύρια ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή, έγιναν εκατομμύρια ομοφιλόφιλοι. Πρόσεξε τώρα τι μου λες. Άρα λοιπόν, αφού μέχρι τώρα, αν πούμε ότι ξεκινάει τώρα αυτή η ιστορία, μέχρι τώρα μόνο οικογένειες ετεροφιλοφίλων υπήρχε. Έτσι. Ναι. Άρα πώς μέσα από ετεροφιλόφιλους γεννήθηκαν εκατομμύρια ομοφιλόφιλοι? Διότι μέσα σε 25 χρόνια από τα μέσα μαζικού επηρεασμού και ξεφτελισμού δημιουργούν προϋποθέσεις τρόπου ζωής, γι' αυτό λέγεται lifestyle. Ελάχιστοι. Θα με επιτρέψεις να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ απλά, φοβόντουσαν να το πούνε. Απλά η κοινωνία δεν τους δεχότανε. Απλά για την κοινωνία ήταν πάντα αυτοί που θα τους δέρνανε στον δρόμο, θα τους φτύνανε, θα τους κοροϊδεύανε, θα τους λέγανε, θα τους γιουχάρανε και έτσι δεν μπορούσαν να το βγουν. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή η ιστορία. Ήταν ελάχιστη. Άρα δεν είναι ένα θέμα ότι έχει να κάνει με την οικογένεια. Ποιος θα μεγαλώσει το παιδί? Μα δεν μπορείς να υιοθετήσεις το παιδί που γέννησε μια άλλη οικογένεια. Εγώ και εσύ, πώς θα το μεγάλωσε? Θα πηγαίνει στο σχολείο και θα λένε ο μπαμπάς σου που είναι η μαμά σου, ο Γρηγόρης είναι η μαμά μου και ο Νότης είναι ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου είναι ο Γρηγόρης και ο Νότης είναι η μαμά μου, γίνεται. Άρα για τον κόσμο, να νοιαστώ για τον Όχι κόσμο. Όχι για τον κόσμο. Για το ίδιο το παιδί. Δεν δημιουργεί σύγχυση. Η μητέρα είναι θηλυκού γένους. Δεν μπορεί να είναι αρσενικό.
Πριν από μερικά χρόνια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Για να υιοθετήσεις παιδί, μια οικογένεια. Πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα πήγαμε από τη μία στην άλλη. Πάρα πολύ δύσκολα και φυσιολογικά αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει και για να κάνεις παιδί, αν θέλεις την άποψή μου. Αυτό θα έπρεπε να περάσεις από 35 υπεύθυνους να δουν σε τι ψυχολογική κατάσταση είσαι, σε τι εγκεφαλική κατάσταση είσαι και μετά να σου λένε τώρα μπορείς να κάνεις παιδί, όχι να υιοθετήσεις. Πριν φτάσεις εκεί, θα έπρεπε να έχουν περάσει με ένα μηχανάκι που να σου κάνει έτσι για να λες ακατάλληλος για να ψηφίζεις. Και για να ψηφίζεις μέσα. Βέβαια. Ακατάλληλος. Για να ψηφίσεις. Για να ψηφίσεις. Για να δημιουργείς δηλαδή προϋποθέσεις της ζωής των υπολείπων ανθρώπων, της κοινωνίας δηλαδή, άμα είσαι βλάξ. Πώς θα δώσεις δύναμη, σε ποιο θα δώσεις δύναμη, ναι. Στον κουντουρού. Ναι, αλλά βλέπεις, αν πούμε ότι εσύ που το λες αυτό θεωρείς τον εαυτό σου ικανό να ψηφίσεις, δεν πας να ψηφίσεις. Μα πώς αφού υπάρχει απέναντι μου το ακατάλληλο, θα πας ψηφίσεις το ακατάλληλο. Κάτσε να το πάρουμε ουσιαστικά. Τσίπρας, όχι από Τζάκι. Και. Ένα παιδί που δεν είχε να κάνει σχέση με την πολιτική, έτσι. Δεν ξεκίνησε από κανένα κόμμα ενώ Νέα Δημοκρατία Πασόκ για να υπάρχει μέσα στα γενοφάσκια του. Ξεκίνησε από το κόμμα το άλλο, το αριστερό. Ξεκίνησε από το κόμμα το αριστερό με ένα 3%, με ένα 2%. Ναι. Του δώσανε το OK. Άρα θα σου πω ότι ο Τσίπρας είναι ένα πρότυπο. Που θα το οποίο ότι... σου είπε ψέματα μέσα σε 6 μήνες. Αυτό θα το πιάσουμε μετά. Θέλω να πω ότι η ελληνική κοινωνία όμως έδωσε το OK σε μια καινούργια βερσιόν. Μετά από 40 χρόνια που με κατέκλεψαν. Και με το ξαναέδωσε. Η ελληνική κοινωνία έφυγε από τα κολλημένα. Δεν θα ψηφίσω κάτι άλλο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία γιατί θα τρέμουν τα κόκαλα του παππού μου. Με αυτή τη δικαιολογία ψήφιζα συνέχεια το ίδιο ή Πασόκ. Όταν όμως είσαι καμένος με αυτή την ιστορία και όταν κάποιος που νομίζεις. Νομίζεις, ρε παιδί μου, έχεις την ελπίδα, έτσι. Ότι είναι το άλλο, το διαφορετικό, το γνήσιο, το ειλικρινές, το αληθινό. Και του δίνεις δύναμη και σε 6 μήνες σε έχει πουλήσει, αλλά εσχρά χυδαία, δεν του ξαναδίνεις δύναμη. Εσύ το πίστεψες καθόλου τον Τσίπρα από την αρχή. Θεώρησα ότι ενδεχομένως να διαφέρει από τους άλλους. Μου απέδειξε ότι δεν διαφέρει καθόλου. Μάλιστα. Ίσως και χειρότερα τα πράγματα. Μάλιστα. Διότι επί εποχής αυτής. Μας έκλεισαν τις τράπεζες, ας πούμε, και τα χρήματά σου, τα δικά σου, δεν έχεις δικαίωμα να τα διαχειριστείς. Ναι. Δηλαδή, το να σου ανοίξω τον λογαριασμό και να σου πάρω χρήματα τα οποία δεν οφείλεις, όχι φασιστικό είναι. Είναι κλοπή. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κλέφτες. Είναι εξαπατητές. Πώς να το πω. Όχι αυτοί. Και οι προηγούμενοι, έτσι. 40 χρόνια συμβαίνει αυτό το έργο. Με την εφορία, πώς τα έχεις πάει, σε έχει ελέγξει πολλές φορές. Με έχει κλέψει πάρα πολλές φορές. Με κλέβουν μονίμως. Γιατί? Διότι βγάζω 10.000 ευρώ. Όποιος άνθρωπος και σου μπαίνει μέσα το κράτος συνεταίρος κατά 50% χωρίς να σου έχει προσφέρει τίποτα, δεν σου προσφέρει υπηρεσίες και δεν φτάνει μόνο αυτό. Σου έχει πάρει τα 50% από τα έσοδά σου, αλλά εσύ μετά, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου που ψωνίζεις, πληρώνεις και 23%. Πάντως... Δηλαδή 50 και 23. Ναι, 73. Να σε ρωτήσω κάτι. Πάντως, να... Η ιστορία των νυχτερινών μαγαζιών δεν ήταν εκεί πιο ειλικρινέστατη ιστορία φορολογικής. Αφήστε το αυτό. Ψέματα, αφήστε λέω. Το αυτό τώρα, μιλάμε 380 δισεκατομμύρια χρωστάμε. Αφήστε το αυτό. Τώρα, θες να μιλάς για το ψίχουλο. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω για το ψίχουλο. Μα το ψίχουλο είναι αυτό. Πιάσε τώρα τα χρόνια αυτά. Το ψίχουλο είναι αυτό. Θες να πεις ότι στα νυχτερινά μαγαζιά υπήρχε. Πουθενά δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να πω. Υπήρχε διαφάνεια φορολογική. Δεν υπάρχει πουθενά διαφάνεια στην πατρίδα μας. Θα σου πω, και αν κάνω λάθος, τραγουδιστές παίρναν 15, 20, 25 χιλιάρικα με ροκάματο και καλά κάναν και τα παίρνανε. Αφού τα φέρνανε. Δεν τα παίρνανε ποτέ. Δεν ξέρω. Παίρνανε 5.000 με ροκάματο. Και δείχνανε δύο, α πούμε. Και δείχνανε ένα. Άρα λοιπόν αυτό το κράτος πώς να επιβιώσει. Ποιο κράτος να επιβιώσει. Πώς να επιβιώσει αυτό το κράτος, αφού εσύ που τα παίρνεις. Από τους 15 τραγουδιστές θα επιβιώσει το κράτος. Όχι βέβαια. Και όχι από αυτόν ο οποίος είναι υπουργός, να πούμε, και έχει βγάλει στο εξωτερικό να κάνω φράγκα. Συμφωνώ, αλλά λοιπόν... Ναι, αλλά βλέπεις τώρα ότι αμήνεσε το επαγγέλματό σου. Έπρεπε να πει ναι. Έπρεπε να πει ναι. Ναι, τα πήρα και δεν μπόρεσα να τα δηλώσω γιατί δεν τα δήλωνε κανείς. Κοίταξε. Όταν τα παίρνεις και σου είπα μπαίνει το κράτος πλάκα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Συνεταίρο σου κατά 50%. Και μετά, για όλα τα έξοδα που κάνεις, δεν σου αναγνωρίζει τίποτα, επιβάλλεται να το κλέψεις. Επιβάλλεται να το κλέψεις τον κλέφτη, επιβάλλεται να τον κλέβεις. Τον κλέφτη, ο οποίος είναι και υπάλληλός σου, επιβάλλεται να τον κλέβεις. Επιβάλλεται. Γιατί ναι. Διαφορετικά θα πεθάνεις στην ψάθα. Επιβάλλεται να τον κλέβεις. Γιατί είναι απατεώνας. Καταλαβαίνω τι λες. Τόσο απλά. Καταλαβαίνω τι λες. Στην ιστορία του 50% και του όλης αυτής της φάσης, όταν έχεις μια επιχείρηση και όλα αυτά που ζητάνε τώρα, πραγματικά απίστευτα. Μα πράγματα. Και τα έξοδά σου που δεν μετράνε. Γιατί να μετρούν τα έξοδα. Εγώ δεν μιλάω για αυτές τις εποχές πάντως. Μιλάω για τότε που δεν ήταν η φορολογία 50%, αλλά η φορολογία ήταν 20%. Ποτέ δεν ήταν 20%. Εγώ πάντοτε πλήρωνα από 40 και πάνω. Πάντα. Γιατί πήγαινε με κλίμακες. Από 40 και πάνω πλήρωνα πάντα. Να σου πω απλά, εδώ δεν ήρθε για να μαλώσουμε, ήρθα να σε ρωτήσω και να μπει στις απόψεις. Και απλά που και εγώ να λέω την άποψή μου, αλλά δεν ήρθα να ακούσω τις δικές μου απόψεις.
Αυτές θα τις κάνω σε μια συνέντευξη. Συμφωνώ. Απλά δεν μπορώ να μπω σε μια διαδικασία, γιατί μπορεί να μιλάμε για μία ώρα για ένα θέμα. Τη Βανδύ πιστεύεις την αδίκησες με αυτά που είπες από, από το ότι όταν έφυγε από το σχήμα και όλα αυτά. Εγώ είπα. Ναι. Εγώ είπα. Αποφασίζεις εσύ, αύριο ανοίγουμε, σήμερα φεύγεις και αποφασίζεις να φύγεις έτσι, γιατί διαφωνείς με τις απόψεις μου, τις πολιτικές, δεν ξέρω τι, και σε αδικό εγώ. Δεν είπα τίποτα για την Βανδύ. Τα είπε μου και τα έκανε μόνη της. Τι να πω εγώ. Δεν μίλησατε ποτέ από τότε. Ποτέ. Ούτε την πήρε σαν τηλέφωνο, τη ρωτήσατε. Εγώ να την πάρω τηλέφωνο. Φεύγεις εσύ, σε πάρω εγώ τηλέφωνο, τι να σου πω γιατί φεύγεις. Με έστειλε ένα μήνυμα που μου λέει διαφωνώ με αυτά που λες και τα λοιπά και αποχωρώ. Στο καλό. Επίσης, έχω ένα φίλο τον Αντώνη Τωρέμο που είναι αδελφός μου. Ξέρω ότι έχετε μια μινιματική κόντρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Αντώνη Γρηγόρη μου. Ναι, επειδή μου είναι αγαπητός κατά πρώτον, ναι. Κατά δεύτερον τον παραδέχομαι σαν τραγουδιστή και το έχω πει επανειλημμένως εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μου κάνει δηλαδή η φωνή του και λέει και ωραία τραγούδια. Εκεί τελειώνουν όλα. Ναι. Τώρα κάποια στιγμή πριν από 3-4 χρόνια μου είπαν ο Αντώνης έγραψε λέει για σένα αυτό. Λέω αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πίστευα. Μου το είπε παρουσιαστής πάνω στην εκπομπή. Λέω κάθεται στο διαδίκτυο ας πούμε και γράφει τέτοια πράγματα που δεν το πίστευα. Και μου το επιβεβαίωσαν ότι πράγματι ήταν γεγονός. Και κάποια στιγμή τώρα είπα ρε Αντώνη, πλάκα μας κάνει. Τι είναι αυτά που καταπιάνεσαι. Είναι δυνατόν. Όταν ήρθε στο μαγαζί, μιλήσατε. Χαιρετήκατε. Αλλά εσύ δεν έχεις πάει να τον ακούσεις ποτέ. Εγώ τελευταία φορά που πήγα σε κέντρο διασκεδάσεως, αγαπητέ Γρηγόρη, ήταν το 2001 στον Διογέννη Γίδα, τον Πάριο και τον Δρέμο. Και από τότε δεν ξαναπήγες. Δεν έχω πάει σε κέντρο. Γιατί? Δεν πηγαίνω. Κάτσε ρε φίλε, έρχονται όμως να σε δουν οι συνάδελφοι. Και τι να κάνουμε τώρα, αλυσβερίς είναι αυτό. Όχι. Έρχεσαι, με βλέπεις, άρθρο και εγώ να σε όχι, δω. Όχι ρε φίλε, απλά θα σου πω ότι... Μα δεν πηγαίνω. Γιατί... Πάω σε εστιατόριο, δεν... πάω σε μια καφετέρια. Δηλαδή, όχι, δεν σε αρέσει να πας να ακούσεις κάποιον. Δεν, όχι, δεν πηγαίνω στα κέντρα. Δεν μου αρέσει κατά πρώτον η οχλαγωγία. Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι μέσα πολύ κόσμο, σε κέντρο διασκέδασης, όπου οι εντάσεις είναι στην διαπασόν. Με ενοχλούν πάρα πολύ τα φώτα. Μα πάρα πολύ, δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται ή αυτό εδώ τώρα που συμβαίνει, πάλι με γυαλιά θα έβγαινα. Θα έβγαινα, αλλά δεν μπορεί ο άλλος να το καταλάβει, αν δεν έχει τον το ναι, πόνο, το πρόβλημα. Ναι, καταλαβαίνω, γιατί πολλοί κόσμοι το παρεξηγεί, ενώ υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό. Επίσης, δεν σηκώνεις ποτέ εσύ τραγουδιστή πάνω στο μαγαζί. Το ξέρω αυτό. Οπότε πάω και έρχεται κάποιος καλλιτέχνης. Α, λένε, ας πούμε, από εδώ ο Αντώνης Δρέμος. Α, εδώ η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ναι, και τους πείτε ένα τραγούδι, δώστε μικρόφωνο. Ναι, εσύ εγώ δεν το κάνω. Και άμα πάω, ας πούμε, και μου το πούνε, μου ναι. Το κάνουν, θα με κάνουν να νιώσω πάρα πολύ άσχημα. Μου το είχε κάνει ο Στάθης ο Αγγελόπουλος το 1994, που είχα πάει σε ένα κέντρο που τραγούδαγε για να τον δω, ναι. Και ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Γιατί? Διότι εγώ εκείνη τη στιγμή πήγα για να διασκεδάσω, να δω, να ακούσω κτλ. Και με εκθέτησε, ας πούμε, μπροστά στον κόσμο να κάνω τι. Με μια ορχήστρα που δεν ξέρω σε τι τόνο θα παίξουμε. Δεν τα καταλάβαινα αυτά. Τα βρίσκω λίγο και σου ρούμ. Επίσης, δεν τα πήγες ποτέ καλά με τους παπαράτσι. Λες ότι δεν μπορώ να... Τι? Παπαράτσι. Από ονομασία καμένη παπαράτσι. Είναι και... Δεν είναι έδειχο. Ποτέ δεν ζήτησες στη ζωή σου μέσα ενδόμηχα να πεις... Να μην με ενοχλούν. Έχω ζητήσει να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, ακόμη και τα πρώτα χρόνια κάποιος να ενδιαφερθεί για μένα για ό,τι κάνω στη ζωή μου. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Από τότε που απέκτησες χρήματα από τη δουλειά σου. Από αρχής. Ένιωσες πιο δυνατός ώστε να μπορείς να τα λες πιο άνετα τα πράγματα. Από αρχής έτσι ήτανε. Ακόμη πριν βγάλεις λεφτά. Ό,τι ήταν αυτά είναι. Ό,τι βλέπεις και ακούς. Από παιδάκι. Από παιδάκι. Ναι. Με τη γυναίκα σου 30 χρόνια είστε μαζί. Περίπου. Από το 84. 32. 32 χρόνια. Τι, ποιο είναι το μυστικό για να μείνει κάποιος 32 χρόνια. Έχει μυστικό. Νομίζω κατανόηση. Κατανόηση. Κατά πρώτον αγάπη έτσι. Ναι. Ξεκινάει από έρωτα, γίνεται αγάπη, μετά κατανόηση. Και γιατί... τώρα τα παιδιά είναι 19 και 20 χρονών. Όχι, τα παιδιά είναι και τα δύο στα ίδια γιατί είναι δίδυμα. Α, είναι δίδυμα, συγκεκριμένο. Ναι, βγήκανε μαζί. Πώς με βλέπεις εμένα, για να κάνω ένα και ένα. Γιατί? Από δύο και πάνω. Από δύο και πάνω κατευθείαν. Είναι 20.30 τον Ιούνιο 21. 21. Άλλα παιδάκια δεν ήθελες να κάνεις, ας πούμε, με τα δύο είχες καλυφθεί ή ήθελες κι άλλα. Ήμασταν καλυμμένοι. Α, ένιωσες καλά. Η αλήθεια όμως είναι ότι αν είχα ακόμα δύο. Θα ήταν καλά. Θα ήταν ωραία. Υπήρξε κάτι που φοβήθηκες για τα παιδιά σου, στο μεγάλωμα. Όλα τα φοβήθηκα. Και την ομοφιλοφιλία που δεν θα μου άρεσε το παιδί μου να είναι ομοφιλόφιλο και το θέμα των ναρκωτικών που δεν θέλω να φανταστώ το παιδί μου να είναι ναρκωμανής. Προσπάθησες να κάνεις πρόβλημα... κάτι, μιλούσες, είχες... Νομίζω ότι από την συμπεριφορά μου έχω δείξει στα παιδιά μου κάποια πράγματα. Δεν τους έχω επιβάλει γιατί όταν πας έτσι νομίζω πάει ανάποδα. Ναι.
Και έτσι έχουν πάρει τα στοιχεία που ενδεχομένως τους έχουν κάνει καλό. Το φοβήθηκε στην ομοφυλοφιλία σαν τι, ας πούμε, ότι δεν θα ήθελα ο γιος μου να είναι ομοφυλόφιλος. Δεν θα ήθελα ο γιος μου να πηγαίνει με άνδρες, εσύ Γρηγόρη. Ναι. Θέλεις, κοριτσάκι έχεις κάνει. Όχι, αγοράκι. Θες ο γιος σου να πηγαίνει με αγόρια. Όχι. Αυτό. Αφού είναι αφύσικο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Σου λέω και πάλι, δικαίωμά του κάθε ανθρώπου. Αλλά υπάρχει το φυσικό, το φυσιολογικό δηλαδή, και το παραφύσιν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν αποφάσει ο γιος μου τελικά. Πάλι ο γιος σου θα ήταν. Εννοείται, πάντα είμαι κοντά του και θα είμαι δίπλα του. Τώρα μου ζητάς εμένα σαν Γρηγόρη, τι θα ήθελα. Δεν μπορώ να πω ψέματα τώρα, θα το ήθελα. Εντάξει, αλλά αν όμως γινότανε, δίπλα το του. Παιδί σου θα ήταν. Συμφωνώ. Διότι υπήρξαν και πάρα πολλά περιστατικά στην Ελλάδα που ουσιαστικά με το άκουσμα ότι το παιδί ήταν ομοφυλόφιλο έξω. Δεν σε ξέρω, δεν είσαι γιος μου. Τραγικά πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω. Ότι δεν μπορεί να το διώξει το παιδί σου. Όχι, βέβαια. Είναι, δηλαδή είναι το πάει περίπατο η αγάπη. Ψεύτικη η αγάπη τελικά. Άρα δεν αγαπούσες αυτό που έγινε, αλλά αυτό που ήθελες να γίνει. Ναι. Οπότε δεν έχει καμία ακριβώς ουσία. Το 2004, πριν από 10 χρόνια, έχασε και τον αδερφό σου. Έχασα τον αδερφό μου, ναι. Αυτό τι, σε έκανε να δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Με έκανε να μαυρίσω και εκτότε δεν έχω ασπρίσει. Ναι. Ναι. Γεννηθήκαμε μαζί. Μάλιστα. Δηλαδή από την ώρα που γεννήθηκα μέχρι την ώρα που έφυγε, τον γνώριζα. Τι σου δημιουργήσε. Εργαζόταν και μαζί μου, είχαμε δηλαδή σχέση. Αλλαγή, ας πούμε, σκέψεις. Κενό μεγάλο. Κενό. Κενό. Και πόνο. Θλίψη. Και εκεί πας, ας πούμε, στην περίπτωση της θρησκείας, της εκκλησίας ή της αγιοσύνης ή του θείου. Και λες, ρε παιδί μου, γιατί. Κάποια στιγμή είχα συζητήσει με τον Παντελή, τον Παντελίδη που είχαν έρθει μαζί με τον Αντώνη στο μαγαζί. Αυτό ήταν πέρυσι. Πέρυσι. Λίγοι το μάθανε. Μια φωτογραφία βγήκε, τίποτα άλλο. Σε θαύμαζε πάρα πολύ ο Παντελής. Τελευταίο Σάββατο. Ναι. Είχε έρθει και μας είχε δει. Όπως και 2 εβδομάδες πριν. Σε θαύμαζε πάρα πολύ, να το ξέρω. Μου το έχουν πει αρκετοί φίλοι του και επιχειρηματίες, δηλαδή είναι δεδομένο ότι ήταν έτσι. Θα σου πω τι ένιωσα όταν συνέβη αυτό. Είναι το Σάββατο και αυτό συνέβη την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ή Πέμπτη. Πέμπτη. Πρωί Πέμπτης, Τετάρτη προς Πέμπτη, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Είμαι στο κρεβάτι πάρα πολύ ανήσυχος. Άγνωστο γιατί. Πάντοτε όμως κάτι μου συμβαίνει. Κάποια στιγμή κατά τις 9-9.30 ώρα, λέω τι κάνω εδώ, αφού δεν κοιμάμαι, να σηκωθώ. Σηκώνομαι και εκείνη την ώρα ανεβαίνει η γυναίκα μου από τις σκάλες και μου λέει, τώρα με πήρε η Ρένα τηλέφωνο και μου είπε ότι σκοτώθηκε ο Παντελίδης. Τι είπες? Κυριολεκτικά όμως, δηλαδή μένω και τι είπες? Μου λέει σκοτώθηκε ο Παντελίδης. Και αρχίζουν και τρέχουν τα μάτια μου. Διότι έναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία, που τον βλέπεις λίγες μέρες πριν, που τον γνωρίζεις διότι υπάρχει παντού. Ναι. Σε σοκάρει, δηλαδή, σε κατακρεουργεί αυτό το πράγμα. Και εκεί σκέφτεσαι, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, δηλαδή τι είναι. Έφαγε πόλεμο πολύ όμως, φίλε. Γιατί? Δηλαδή, έφαγε πόλεμο αυτό το παιδί από το ότι ενώ ξεκίνησε, δες τώρα εδώ μια μορφή που εγώ μπορώ να δεχτώ σε κάποιον να το αρέσουν τα τραγούδια γιατί να μην το αρέσουν. Αυτό δεν το συζητάω. Η φυσιογνωμία του οτιδήποτε άλλο. Αυτό ασυζητητή είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά τον άδικο πόλεμο που του κάνανε, ενώ ήταν ένας τύπος που πήρε μια κιθάρα, βγήκε στο διαδίκτυο, ένα σύγχρονο μέσο της εποχής. Έπαιξε 5 τραγούδια και ο κόσμος τον λάτρεψε. Τον κατηγόρησαν αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πράγμα. Γιατί, άτεγια, γιατί πράγμα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ το καταλαβαίνω. Ναι, μια πικρή, μια κοινωνία άδικη για έναν άνθρωπο που πραγματικά δεν χρησιμοποίησε ούτε αθέμητα μέσα, ούτε γνωριμίες, ούτε παράνομα πράγματα, ούτε κρεβάτια, ούτε στρώματα, ούτε. Δεν σου συγχωρούν στον τόπο μας την επιτυχία. Γιατί πιστεύεις γίνεται αυτό. Γιατί είναι εσύ, αφού και εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Κάνε το ρε φίλε, σου απαγορεύει κανείς να το κάνεις. Απ' την άλλη, τα μέσα και ο κόσμος γενικότερα έχει την τάση. Οτιδήποτε βλέπει ότι μπορεί να πάει προς τα πάνω, αρχίζει και το σπρώχνει προς τα πάνω για να αισθάνεται ότι και αυτό συμμετείχε σε αυτό για να έρθει κάποια στιγμή μετά η μία στραβή και να πει, εμείς σε κάναμε, έτσι. Θυμάσαι τότε που ήρθα και σου πέταξα λουλούδια. Και μετά η πτώση πάλι έχει αυτή ενδιαφέρον. Όπως έχει άνοδος, έχει και πτώση. Εσύ αυτό το φοβήθηκες ποτέ στη ζωή σου ότι θα μπορούσε. Μα συμβαίνει συνέχεια, μου το κάνουν εγώ. Εσάι, ανέκαθεν. Έχουν έρθει και σου έχουν πει, εγώ σε βοήθησα, ρε, ότι με ξέχασες. Σου το έχουν πει και αυτό. Εμείς σε φτιάξαμε. Σου έχουν πει ότι εμείς σε φτιάξαμε. Ναι. Μάλιστα. Εμείς που σε κάναμε, που παίρναμε τους δίσκους σου, πρέπει να μην τους έπαιρνες. Σε έβαλε κανείς με το ζόρι, ήρθε από το σπίτι σου, σε πήρε με το πιστόλι και σου είπε, πήγε να ψωνίσει το σφαγιανάκι να ακούς τη μουσική του. Όχι. Είμαστε περίεργοι οι άνθρωποι. Έχουμε δηλαδή πολλές φορές απαιτήσεις που δεν αρμόζουν. Πριν γίνεις γνωστός
Εσύ έχεις πάρει ποτέ αυτόγραφο στη ζωή σου? Έχω πάρει από τον Κιτ Κρεόλ, αλλά ήμουν ήδη γνωστός. Από τον Νίκο Γκάλι, αλλά ήμουν ήδη γνωστός, γιατί τότε του συνάντησα. Και έχω βγάλει μια φωτογραφία με τον Τζέιμς Μπράουν. Περνάει τόσο γρήγορα η ώρα μαζί σου όταν συζητάμε και έχω ακόμη να σε ρωτήσω πάρα πολλά. Αλλά πρέπει να πω σε διαφημιστικό διάλειμμα, νομίζω το καταλαβαίνεις. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Είμαστε εδώ μαζί με τον Νότι Σφακιανάκη και δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε από νωρίς τη συζήτηση, αλλά πραγματικά έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Όμως έχω ακόμη να το ρωτήσω αρκετά. Η ζωή σου τώρα? Η ζωή μου είναι δύσκολη. Ναι. Γιατί? Διότι ο περισσότερος κόσμος βιώνει 5 χρόνια το συμβάν. Εγώ το βιώνω 25 χρόνια. 25 χρόνια. 25 χρόνια. Αυτό που είπα στην αρχή, ότι εσύ το έλεγες από τότε. Εσύ γιατί το έλεγες από τότε, τι έλεγες? Το αισθανόμουν από τότε, Γρηγόρη μου, διότι εγώ νοιάζομαι για τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μου, για την κοινωνία, αυτό που κάνω, που είναι εις βάρος μου τις πιο πολλές φορές, που βγαίνω και λέω τις απόψεις μου. Γιατί πονάω, δηλαδή πονάω για μένα, εξασφαλισμένος είμαι. Και το αμάξι μου το ωραίο το έχω, και το σπίτι μου το ωραίο το έχω, και άλλο σπίτι έχω, και λεφτά έχω. Μου απ' όλα έχω. Δυστυχής όμως είμαι. Γιατί? Διότι δυστυχή κοινωνία τριγύρω μου. Πρέπει να είσαι πολύ αυτάρεσκος και σταρχιδιστής, ούτως ώστε να μην σε νοιάζει το τι συμβαίνει τριγύρω σου και να περνάς καλά και να λες «Μωρέ, δεν βαριέσαι». Όχι, ρε, βαριέμαι να πούμε με το βαρετό. Θυμώνω με αυτό που πρέπει να θυμώσω. Ενοχλούμαι με το ενοχλητικό. Η έννοια του φασίστα για σένα ποια είναι, ρε Νότι? Φασίστας είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει την γνώμη του στους άλλους. Φασίστας επίσης είναι και αυτός ο οποίος απαγορεύει να έχουν οι άλλοι γνώμη. Δεν ανήκω σε καμία από τις δύο κατηγορίες. Μάλιστα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος της Βουλής της Κυπριακής, ο Γιαννάκης Ομήρου, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ήταν τότε υπουργός, με τον οποίο εγώ συνομίλησα, ήμουν τότε στο ΡΕΞ, για την αδειοδότηση του μνημείου που θα έφτιαχνα για τον Σολομώντα Σολομού, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που μου υπενθύμησε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη ήρωες. Το μνημείο δεν μπήκε ποτέ. Δεν έχει δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος εμένα να με λέει ρατσιστή, φασίστα ή το οτιδήποτε. Δημόσιο πρόσωπο, πολιτικός, ο οποίος στα χέρια του κρίνονται είναι οι τύχες ενός λαού. Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα να σε αφορίζει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι συνεπής με τα λεγόμενά του και επίσης δεν αιτιολογεί για ποιον λόγο. Σε λέει ξενοφοβικό όταν η γυναίκα σου είναι ξένη. Δηλαδή φοβάμαι εγώ τους ξένους? Εγώ φοβάμαι ότι μου παίρνουν την πατρίδα με αυτόν τον τρόπο. Μου κλέβουν την κλεμμένη μου πατρίδα, μου την κλέβουν πια οριστικά και αμετάκλητα. Αυτό φοβάμαι, γιατί για εμένα λίγο πάνω από την οικογένειά μου είναι η πατρίδα μου. Λίγο παραπάνω. Γιατί μπορεί να μην έχεις οικογένεια, αν δεν έχεις όμως πατρίδα, είσαι τίποτα. Μπορεί να μην κάνεις οικογένεια. Πατρίδα επιβάλλεται να έχεις. Μάλιστα. Άρα... Εθνικιστής. Δηλαδή επιτρέπεται όλοι οι υπόλοιποι να αγαπάνε την πατρίδα τους και εμείς να μην την αγαπάμε. Το κατάλαβα, ρε Παγκάσιδες. Κατάλαβες γιατί είναι στημένο το κόλπο. Είναι σχέδιο. Μας κάνουν να αισθανόμαστε, να μην είμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας, να μην υψώνουμε τη σημαία μας, να μπορεί τη σημαία μας να την υψώνει οποιοσδήποτε γουστάρει γιατί είναι καλός μαθητής, τα είχαμε στο σχολείο. Αλλά δεν νιώθει τίποτα την ώρα που την κρατάει. Αυτό με τη σημαία συμφωνώ μαζί σου 100%. Γιατί πηγαίνεις στην Αμερική και βλέπεις σε όλα τα κτίρια, σε όλους τους δρόμους, στο οποιοδήποτε κτίριο είναι κραμασμένη η αμερικανική σημαία. Εμείς είμαστε εθνικιστές, ενώ αυτοί τι είναι? Ναι. Πατριώτες. Είπαμε ότι αυτή η ιστορία του εθνικισμού πρέπει και λίγο να σταματήσει, γιατί εδώ πλέον φοβάσαι να μιλήσεις και για τους ήρωες της Επανάστασης. Φοβάσαι να μιλήσεις και για τη σημαία σου. Δηλαδή φοβάσαι μην τυχόν και πεις κάτι παραπάνω για την πατρίδα και θεωρηθείς εθνικιστής. Ασυζητητή. Εγώ άλλο θέλω να πω. Το θέμα στο σπίτι μου, συγγνώμη, η σημαία είναι 365 μέρες τον χρόνο αναρτημένη και δεν πρόκειται ποτέ κανένας να την κατεβάσει. Δηλαδή, θάνατος. Ναι. Χαίρομαι πολύ σε αυτό που λες. Απλά το ζήτημα είναι, πιστεύεις ότι πολλές φορές άγγιξες τα όρια της γραφικότητας από αυτά που λες? Η γραφική γραφικό να πούν αυτόν ο οποίος αιτιολογεί το παραμικρό. Δεν έχουν δικαίωμα. Όχι, αν έχεις νιώσει ποτέ ότι. Η γραφική να πούν γραφικό αυτόν ο οποίος αιτιολογεί και το παραμικρό. Ναι. Με ποιο δικαίωμα να το κάνουν οι ψεύτες, οι υποκριτές, οι απατεώνες, οι λοποδίτες, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι ζήτουλες, όλοι αυτοί οι οποίοι έρπονται και ζητούν από αριστερά και δεξιά να με βάλει σε μια θέση και τα ρέστα, να με πούνε εμένα εθνικιστή, ρατσιστή, φασίστα ή γραφικό? Τώρα θα σας έλεγα, ας πούμε, που τους γράφω,
Έχω κάτι παλιά υποδήματα να πούμε, τα οποία έχω κρατήσει από μικρό παιδάκι. Τρίπια είναι. Για να θυμάμαι και το από πού προέρχομαι. Εκεί τους γράφω. Μάλιστα. Γιατί το άλλο μέρος που νόμιζα ότι θα έλεγα δεν είναι για να γράφω τέτοια. Αυτό είναι ωραίο σημείο. Και καθαρότατο. Κατάλαβες. Όταν είπαμε ότι θα έρθεις, μου είπαν κάποιοι: α, πες του τύπου για τους εξωγήινους, πες του τύπου για το έτσι, για το αλλιώς. Παντού μέσα είναι. Ναι. Παντού μέσα είναι. Γιατί. Άκου τώρα. Πραγματικά. Εγώ θέλω να του μιλήσω, δηλαδή, του ανθρώπου που έχει μια καριέρα τόσα χρόνια. Τον αγαπάει ο κόσμος πάρα πολύ με τα τραγούδια του, με οτιδήποτε άλλο. Αλλά από την άλλη, λέω, πού τα έχουμε μπερδέψει με τον Νότι. Δηλαδή, καλός καλλιτέχνης είναι. Δεν είναι ότι επιβιώνει με αυτά που λέει. Επιβιώνει με αυτά που τραγουδάει. Με αυτά που λέει, κακό του κάνουν. Άρα, λέω, πώς να ξεκινήσω εγώ να του μιλήσω, ας πούμε, για τους πρόσφυγες και να καταλήξω στους εξωγήινους. Πρέπει μαλάκας να είμαι. Όχι. Για να τον ρωτήσω, συγγνώμη λίγο, για να έχω μέσα στο μυαλό μου ότι θα ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση, θα μιλήσουμε, ας πούμε, για αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, θα πούμε και δύο-τρία πράγματα για αυτόν και μετά να του πω καμιά ερώτηση, τι έγινε, πιστεύεις ότι υπάρχει κι άλλος άνθρωπος. Δεν θέλω να πεις τίποτα γι' αυτό. Να με ρωτήσεις, ρε Σιμπηγόρη. Όχι, θα σου πω την εγώ. Επόμενη φορά. Θα σου πω εγώ. Δεν μπορώ να σου κάνω τη χάρη. Ξέρεις γιατί. Τώρα που έριξε την μπάλα, δεν μπορώ να την πάρω την μπάλα για να μην παίξω. Η εξωγήινη. Γιατί πρέπει να με το πεις αυτό, θα χαλάσουμε την κουβέντα. Δεν χαλάει κουβέντα. Ας το βρε Νότι. Θα χαλάσουμε την καρδιά του μαλάκα. Άκου τώρα. Οι εξωγήινοι, για αυτούς που πιστεύουν και είναι απόλυτα βέβαιοι ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, είναι μαλάκες. Δεν μπορεί να ξέρεις αυτό που δεν γνωρίζεις. Αφού δεν το γνωρίζεις, μούγκα, άστο. Όμως, από το τίποτα, δηλαδή από εκεί που παίρναμε τη γυναίκα από τα μαλλιά με ένα ρόπαλο και την παράγαμε, απότομα βρεθήκαμε στο να πηγαίνουμε με διαστημόπλια σε άλλους πλανήτες. Αυτή δεν είναι γνώση που απέκτησε ο άνθρωπος με την πάροδο του χρόνου. Γιατί από το 1900 μέχρι το 1950 συνέβησαν σημεία και τέρατα. Δεν έγιναν τυχαία, Γρηγόρη μου. Όπως επίσης, πριν από χιλιάδες χρόνια που πήγαιναν οι Έλληνες από εδώ μέχρι την Πολυνησία, δεν πήγαιναν με το κουπί το γαμημένο. Δεν πήγαιναν έτσι. Σκεφτείτε το λιγάκι. Μάλιστα. Κατοικώναν και καθομοίωσιν έκαναν τους θεούς τους. Μπορώ να σου πω πολλά. Απλά επειδή δεν την έκανε ερώτηση για να την κάνω αμέσως πλήρως σαφώς, το αφήνω εδώ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Η άποψή μου. Η ο Θεός μου... κατοικώναν και καθομοίωσιν ναι, έκαναν σίγουρα, τον άνθρωπο. Εγώ, για την άποψή μου, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλοι κάπου σε κάποιους άλλους πλανήτες που ζουν. Σε εκατομμύρια πλανήτες. Είναι τόσο μεγάλο το σύμπαν που μου φαίνεται αστείο να είμαστε μόνοι μας. Ο εγωιστής όμως ο ανθρωπάκος, yeah. Η λεπτομέρεια του σύμπαντος, το τίποτα. Okay. Αυτός πιστεύω. Αν δέστηκε ότι... την άποψη, απλά, πραγματικά δεν την κάνω την κουβέντα γιατί δεν ήταν για να την κάνω. Απλά ήθελα να σου πω ότι. Το είπαμε, νομίζω. Έχω το Νότι και λέω ρε παιδί μου, πρέπει να βάλω ένα μέτρο. Γιατί αν κάτι με πειράζει σε σένα, είναι ότι ό,τι και να σου πω έχεις άποψη. Αφού έχω άποψη. Δεν θέλω ρε φίλε να έχεις άποψη για όλα. Πες μου ένα σημείο, γιατί πράγμα δεν έχεις άποψη. Δεν γνωρίζω πώς λειτουργεί η φυσική. Δεν την αντιλαμβάνομαι. Στον βαθμό που πρέπει, ούτως ώστε να δίνω εξηγήσεις. Καταλαβαίνεις τι λέω πάντως. Απόλυτα. Ότι θα ήθελα σε κάποιο πράγμα να σε ακούσω και να πεις σε αυτό δεν έχω να σου απαντήσω κάτι. Μα... όχι γιατί δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Όταν δεν ξέρω, δεν μιλώ. Μάλιστα. Λέω δεν γνωρίζω. Θέατρο, πηγαίνεις. Σπάνια. Σπάνια. Γιατί? Διότι όταν μεγάλωνα και ερχόντουσαν κάποιοι θίαση αραιά και πού, δεν είχα χρήματα για να πάω και έτσι δεν το έχω συνηθίσει. Δεν το έχω μάθει το θέατρο. Ωραία. Στην τσάντα τι έχεις μέσα, ανεπιτέλεται. Τα πάντα. Τι θα μπορούσα να δω δηλαδή. Τηλέφωνα έχω, κλειδιά έχω, φράγκα έχω, τσίχλες έχω οπωσδήποτε. Τσίχλες, ε. Ναι, εννοείται. Γυαλιά. Γυαλιά. Τσίχλες πάντα, όλοι 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες. Όταν, και όταν κοιμάσαι μην πνιγείς. Ναι. Άκου τώρα. Τι? Έχω κοιμηθεί με τσίχλα. Τραγουδάω με τσίχλα στα κέντρα, ηχογραφώ με τσίχλα. Γιατί. Γιατί. Διότι υγρασιάζει τον λαιμό μου. Μάλιστα. Και δεν στεγνώνει. Ξέρεις, δεν ξέρω, ρε φίλε, προσπαθώ να σε καταλάβω. Ρε φίλε. Εντάξει. Ιδιάζουσα περίπτωση. Ιδιάζουσα περίπτωση. Ναι. Πώς κρίνεις τον εαυτό σου, για πες με εσύ. Όπως το είπα. Ιδιάζουσα περίπτωση. Ιδιότροπος. Έχω δικούς μου τρόπους. Ιδιότροπος. Όπως δέχομαι και τις δικές σου ιδιοτροπίες. Μάλιστα. Στο σπίτι να φανταστώ ότι είσαι και λίγο έτσι. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να είναι ευθεία, τα παπούτσια ευθεία. Όχι. Είμαι τακτικός, ναι. Δηλαδή τα πράγματά μου είναι προσεγμένα, είναι καλοβαλμένα. Mm-hmm. Δεν είμαι μπάτε σκύλα, λες και αλεστικά μην δώστε. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό, έτσι, να διατηρείς μια τάξη στα πράγματα. Από την άλλη όμως δεν έχω αιμονές με κάποια πράγματα. Mm-hmm. Το τηλεχειριστήριο είναι δίπλα μου. Όταν είναι ο αρχηγός της φαμέλιας εδώ πέρα, θα έχει το τηλεχειριστήριο δίπλα, να βάλει το ποδόσφαιρο. Τι θα μου βάλετε εδώ, το σύριαλ. Άρα το τηλεχειριστήριο το κρατάς εσύ, δεν το συζητάμε. Δεν το κρατάω, είναι εκεί όμως. Ξέρουν ότι πρέπει να μείνει εκεί. Ομάδα ποδοσφαιρική, τι ομάδα είσαι.
Γρηγόρη μου, όταν ήμουν πιτσιρικάς, δηλαδή 7 ετών, αποφάσισα να είμαι κι εγώ φίλαθλος μιας ομάδος. Και είχα να επιλέξω μεταξύ μικρασιατικής ομάδος της ΑΕΚ και του χρώματος που μου άρεσε, του ερυθρόλευκου. Κάτσε, επέλεξα το δεύτερο. Και τον ΠΑΟΚ όμως, περίμενε, που είναι και αυτός κωνσταντινοπολιτική ομάδα. Ναι, εγώ στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ και ναι, που όμως, με την πάροδο του χρόνου, ποτέ δεν ήμουν οπαδός, ήμουν πάντοτε φίλαθλος και πάντοτε ήθελα να κερδίζει η ομάδα μου αν έπαιζε καλύτερα. Αν δεν παίζει καλά, δεν θέλω να κερδίσει. Επίσης, υποστηρίζω όλες τις μικρασιάτικες ομάδες. Δηλαδή, τις βλέπω με την ίδια αγάπη. Μάλιστα. Που βλέπω και τον Ολυμπιακό. Άρα έγινε Ολυμπιακός από ΑΕΚ, δηλαδή, σε κέρδισε ναι, το χρώμα. Αλλά είμαι φίλαθλος, πραγματικά. Νομίζω ότι ο Ικός έχει πολλοί Ολυμπιακούς εκεί πέρα. Αρκετούς, ναι, αρκετούς. Μάλιστα. Νότι, να σε ευχαριστήσω. Και εγώ, Γρηγόρη, να σε καλά. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου μέσα από την καρδιά μου. Να πάνε όλα καλά. Να ρωτήσω κάπου αν υπάρχει πρόγραμμα καλλιτεχνικό για το Πάσχα. Ναι, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Μαΐου, στην Πύλη Αξίου. Ποια ομάδα, εσύ? Εγώ με τα παιδιά που ήμουν εδώ, εκτός από την Ειρήνη Παπαδοπούλου, η οποία θα πάει στο Ποσειδόνιο, τους 48 ώρες, τη Μαρία Σχοινά, τον Άγγελο Δάνο, την Νάγια Καψάλη. Και ενδεχομένως να είναι μαζί μας η Πολίνα Χριστοδούλου ή κάποια άλλη. Ωραία, άρα ανεβαίνετε Θεσσαλονίκη, θα περάσετε εκεί το Πάσχα. Ναι, θα κάνουμε ένα μήνα. Ωραία. Και μετά θα πάμε στην Κύπρο 8 Ιουλίου να κάνουμε μια συναυλία στην Λάρνακα στο στάδιο. Και έχει ο Θεός. Οκτώβριο, Νοέμβριο. Μάλιστα. Είδομεν. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Γρηγόρη πάρα μου. Πολύ. Μη σηκώνεσαι γιατί θα αποχαιρετήσω. Γιατί σηκώνομαι. Θα αποχαιρετήσω κι εγώ. Όχι, δεν θα σηκώθει. Αυτό ήταν φασιστικό που έκανε. Όχι, ρε, να χαιρετήσω γιατί άμα σηκώθει. Σίγουρα, φίλε, ειλικρινά. Τώρα δεν σηκώνομαι. Πολύ. Όχι, τώρα θέλω να σηκωθείς. Σίγουρα φύγουμε. Στάκαμε εδώ. Εντάξει. Έψωνας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Νότης Φακενάκης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί με αυτά που λέει, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί του. Αλλά το σίγουρο είναι το ότι λέει την άποψή του, έχεις όλο τον ελεύθερο χρόνο να σκεφτείς, να αποφασίζεις βλέποντας από το σπίτι, ακούγοντας εδώ από το κοινό, τι είναι αυτό που πιστεύεις. Και βέβαια είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές θα μπορέσετε να τον βρείτε κάπου, ακόμη και στο καμαρίνι θα έχεις συζητήσεις. Παίρνει μέσα ο κόσμος να σου πει. Και να σου πει ότι δεν συμφωνώ ή συμφωνώ οτιδήποτε άλλο. Τις προάλλες ήρθαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι αρχιφύλακας επάνω στον ναό του Παρθενώνος, στην Ακρόπολη δηλαδή, ο οποίος με κάλεσε να πάω εκεί για να μπω μέσα στον ναό. Διότι μου λέει, εσύ επιβάλλεται να μπεις εκεί μέσα. Έχω πάει μία φορά στον Παρθενώνα, δεν ήθελα ποτέ να πάω, μετάνιωσα που πήγα, διότι είδα ότι αυτό που σκέπτομαι τελικά είναι έτσι. Δηλαδή? Μας προσβάλλουν, ρε Γρηγόρη. Δηλαδή? Μέσα στο ναό μας έχει ένα σκουριασμένο από το 92 γερανό και παραπήγματα γραφειάκια μέσα στο ναό του Παρθενώνος. Χωρίς λόγο. Από το 92. Μάλιστα. Αν αυτό δεν είναι πολιτιστική προσβολή ή όταν έσβηναν τον Παρθενώνα 2 η ώρα το βράδυ. Για οικονομία, ρε, και έχεις τον προφήτη Ηλία και τον Άι Γιώργη, να πούμε τον Καβαλάρη, αναμένο και σβήνεις το μέγιστο μνημείο του πλανήτη. Δεν σε προσβάλλει αυτό? Εγώ τον Παρθενώνα θα τον ήθελα πάντα αναμένο. Όχι, επιβάλλεται να είναι. Και όλα τα μνημεία θα πρέπει να είναι αναμένα. Όλα. Όλα, όχι μόνο ο Παρθενώνας. Και μου λες ότι το κάνεις για οικονομία, γελία, τι είπε να. Τη Βουλή όμως την έχουν αναμένη. Πάντα. Με το μαγαζί τους. Δεν θα διαφημίσουν το μαγαζί τους. Κάθε παράθυρο. Δεν υπάρχει ούτε μια λάμπα σβήστη, να ξέρεις. Το προσέχουν, εντάξει. Και από τη μία και από την άλλη. Επιμελείς. Εντάξει. Μάλιστα. Να πούμε ότι σήμερα είναι η προτελευταία μέρα του διαγωνισμού ACDC. Αν θέλετε να πάτε να τους δείτε, ένα από τα πιο ωραία ροκ συγκροτήματα στην Πορτογαλία. Τι? Αγριοφωνάρα μπαγάσας. Ωραίος όμως. Σ' αρέσει. Ναι, δεν σ' αρέσει. Από ροκ συγκροτήματα τι άκουσες έτσι? Έχω μεγαλώσει με Pink Floyd, Deep Purple, Uriah Heep, τους Queen, τους... Ωραία και Queen, πολύ. Ναι, πάρα αλλά πολύ και καλή. Και αρέσουν, τώρα σταμάτησε, τώρα το μάτιαξες. Έχει πρόβλημα με τη φωνή του. Έχει και σταμάτησε τις συναυλίες στην Αμερική. Ναι. Ναι. Τη πήγε λίγο παραπάνω. Όταν ουρλιάζει, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι η φωνή του αυτή. Σε αρέσει όμως αυτή η μουσική, γενικά η ροκ. Όχι, είναι πολύ σκληρή. Η ροκ μου αρέσει, αυτό είναι πολύ σκληρό. Οι ACDC δεν σε αρέσουν. Μάλιστα. Η Iron Maiden. Όχι και τόσο. Μετάλλικα. Όχι. Προτιμώ του Foreigner για παράδειγμα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ή του Dire Straits. Κατάλαβα. Λοιπόν, μόνο ότι σάρα δεν θα πάει στη συναυλία, σας το λέω εγώ, τον ACDC, ούτε θα στείλει μήνυμα, ούτε θα πάρει τηλέφωνο. Αν όμως εσάς σας αρέσουν οι ACDC, πάτε λοιπόν τις πληροφορίες και σιγά σιγά να σας θα τις συνεχίσετε. Του είπε να κάνει λίγο κάνα μήνα φωνία ο γιατρός και θα συνεχίσει. Είναι εύκολο στον τραγουδιστή να πάθει πρόβλημα. Δύο χορδούλες είναι. Δύο χορδούλες είναι, αυτό είναι αλήθεια. Καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε σε λίγες ώρες, Πέμπτη βράδυ, έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά!